αιώνας των αιώνων. Ένα σημαντικό έργο πάνω στην κοινωνική συνοχή σε άτομα που έχουν ανάγκη. Ο Δήμος Ηρακλείου υλοποίησε αυτό το σημαντικό έργο με χρηματοδότηση 880.000 ευρώ από το ΕΣΠΑ και χαιρόμαστε σήμερα που βρισκόμαστε στην ολοκλήρωση του έργου. Συγχαρητήρια στον Δήμαρχο, στις υπηρεσίες και ευχόμαστε να δώσουν αυτά τα έργα ένα χαμόγελο στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Εγγενιάζουμε μια δομή η οποία πληρεί όλες τις προδιαγραφές, υψηλού τύπου προδιαγραφές, που θέλαμε να ισχύουν για τα παιδιά που έχουν ανάγκη και τους μεγαλύτερους, όχι μόνο τα παιδιά. Και θέλω να πιστεύω ότι γίνουμε σοβαρά προβλήματα στις πολιτών, που στα μέλη των οικογενειών που περιλαμβάνονται άτομα με ειδικές ανάγκες. Η δομή θα λειτουργεί, είναι δυναμικό τους 50 ατόμων, θα λειτουργεί 25 το πρωί και 25 το απόγευμα. Το πρωί θα είναι οι μεγαλύτεροι στην ηλικία που δεν έχουν σχολείο και το απόγευμα θα είναι τα παιδιά που έχουν το πρωί σχολείο. Και έτσι πιστεύω ότι θα ανακουφίσουμε ουσιοδός οι οικογένειές τους, διότι η απασχόληση που θα έχουν όλοι που θα βρίσκονται εδώ πέρα θα είναι δημιουργική απασχόληση και έτσι θα βελτιωθεί γενικότερα η κατάσταση και των ιδίων και των οικογενειών τους. Ένας πολύ όμορφος χώρος από ό,τι είδατε κι εσείς. Ναι, από ό,τι είδατε κι εσείς ελπίζω ότι είναι πολύ όμορφος χώρος. Το έθριο το είδατε. Τα παιδιά θα έχουν δύο γεύματα την ημέρα, ένα το πρωί και ένα το απόγευμα, αργά. Όπως σας είπα, η δομή θα έχει και από την απογευματινή βάρδια, όχι μόνο πρωινή. Και θέλω να πιστεύω ότι με αυτή τη δομή, που είναι η πρώτη στο Ηράκλειο, με αυτό το αντικείμενο, συμβάλλουμε ουσιοδός στην αναβάθμιση της κοινωνικής πολιτικής που παρέχει ο Δήμος, που είναι και από τις πρώτες προτεραιότητες που έχουμε θέσει της αρχής. Μια πάρα πολύ χαρούμενη στιγμή. Τα εγγένεια του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης για Παιδιά και Εφήβους ΑΜΕΑ στην Αρχιεπισκόπου Μακαρίου. Ένα έργο που πέρασε από 40 κύματα, εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ, απεντάχθηκε, αλλάξαμε εργολάβο. Τέλος καλό, όλα καλά. Αξίζει ένα μπράβο και στην Αντιδήμαρχο Κοινωνικών Τυράννα την Παπαδάκη και το επιτελείο της για όλη τη δουλειά που έχουν ρίξει τους τελευταίους μήνες για να μπορέσουμε σήμερα να το βλέπουμε εν λειτουργία. Ο ίδιος ο Δήμαρχος στήριξε αυτή την προσπάθεια από την πρώτη στιγμή και δεν κάμφθηκε στα εμπόδια που δυστυχώς ήταν πολλά, όπως σε κάθε μεγάλο δημόσιο έργο. Εύχομαι τα παιδιά και οι οικογένειές τους να το απολαύσουν. Είναι δομή που έλειπε και πρέπει όλες οι δομές που είναι για ΑΜΕΑ να συμπληρωθούν σε αυτή την πόλη, γιατί δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί συμπολίτες μας που έχουν τέτοιου είδους προβλήματα και χρειάζεται κάθε στήριξη η μέγιστη δυνατή. Με πολύ χαρά εγγενιάζουμε σήμερα το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία του Δήμου Ηρακλείου, ένα πολύ σημαντικό έργο, μια σπουδαία δομή που θα ανακουφίσει πολλές οικογένειες στο Δήμο Ηρακλείου. Πραγματικά έλειπε από το Δήμο μας. Θα λειτουργεί σε δύο βάρδιες. Το πρωί θα καλύπτει τις ανάγκες των ενηλίκων και το απόγευμα θα φιλοξενεί παιδιά που το πρωί πηγαίνουν στο σχολείο. Έχουμε διάφορες δράσεις που θα πραγματοποιούνται στο χώρο μας. Έχουμε γυμναστές, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς. Τα παιδιά θα κοινωνικοποιούνται και βεβαίως θα απασχολούνται δημιουργικά. Για πόσα άτομα μιλάμε? Η δυναμικότητά του είναι 50 ατόμων, 25 στην πρωινή βάρδια, 25 στην απογευματινή. Και η πρόσκληση για τα βάουτσερ, γιατί χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, θα βγει στη δημοσιότητα περί τα μέσα του καλοκαιριού. Οπότε θα ενημερώσουμε τους ενδιαφερόμενους για να κάνουν τις αιτήσεις τους, να λάβουν τα βάουτσερ και να μπορούν να φέρουν τα παιδιά τους σε αυτή τη δομή.